νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας. Συνεργαζόμαστε με το ειδικό νηπιαγωγείο. Μεταλλευόμαστε μια ιδέα του κυρίου Αχιλέα Τσακιλτζίδη με το Τρέξε Μαζί Μου. Οπότε διοργανώνουμε έναν μαραθώνιο, τύπου μαραθώνιο, συμπερίληψης αποδοχής και εθελοντισμού. Εκπονούμε ένα σχέδιο δράσης για τον εθελοντισμό. Οπότε το θεωρήσαμε ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα να διαδώσουμε το μήνυμα ότι ακόμα και άτομα με κινητικά προβλήματα έχουν τη δυνατότητα να τρέξουν. Υπάρχουν κάποια όνειρα, οπότε εμείς θέλουμε να δώσουμε μια διέξοδο σε αυτά τα παιδιά και στους μεγάλους και στους ενήλικες που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, να μπορέσουν να νικήσουν τις αδυναμίες που έχουν σε εισαγωγικά και να τρέξουν και αυτά. Πώς είναι το παιχνίδι αυτό, τα μικρά παιδιά του νηπιαγωγείου? Τα παιδιά του νηπιαγωγείου είναι πολύ ένθερμα γύρω από αυτό. Συνεργαστήκαμε πολύ στενά με το ειδικό νηπιαγωγείο. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή σε όλους και ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν δυσκολίες. Διαβάσαμε ένα παραμύθι, το Τρέξε Μαζί Μου. Κάναμε κάποιες δραστηριότητες στο σχολείο και τώρα πάμε να κλείσουμε με αυτή τη δράση εδώ στο Πάρκο Ειδικών Εκτάκτων Αναγκών. Έτσι πρέπει να είμαστε και σαν κοινωνία, μια μεγάλη αγκαλιά. Έτσι, αυτό, ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε όλους. Στα πλαίσια συμπερίληψης και αλληλοσεβασμού, φέτος συνεργαστήκαμε με το έκτο νηπιαγωγείο και το ειδικό νηπιαγωγείο, με το έκτο νηπιαγωγείο και μαζί με την ομάδα εθελοντισμού το Τρέξε Μαζί Μας. Οπότε αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε το σημερινό μαραθώνιο για να στείλουμε το μήνυμα και εμείς της ενότητας, της αλληλεγγύης και του αλληλοσεβασμού. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Είμαι ο Αχιλλέας Τσακιλτζίδης. Είναι μεγάλη χαρά μου σήμερα. Ένας μαραθώνιος ο οποίος ξεκίνησε πριν από 12-13 χρόνια. Κωνσταντίνε, θυμάσαι ότι πάλι την πρώτη φορά που χρειάστηκε να πω κάποια πράγματα για αυτό το όνειρο, ήσουν πάλι εσύ αυτός ο οποίος υποστήριξε αυτή την κίνηση. 13 χρόνια μετά, η πρώτη μας σκέψη με τον φίλο μου τον Γιάννη να πάμε να τρέξουμε σε ένα μαραθώνιο, παίρνει σάρκα και οστά εντός εισαγωγικών και στη πόλη μας. Αγκαλιάζεται τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε την ομάδα Τρέξε Μαζί Μου, η οποία δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Η αγάπη μας για τα ΟΜΕΑ, η σκέψη το να υπάρχει συμπερίληψη των ατόμων αυτών στην καθημερινότητα αλλά και στην κάθε δράση μέσα στην κοινωνία, είναι κάτι το οποίο είχε γίνει σκέψη και όνειρο από την πρώτη στιγμή. Γιατί η πρώτη σκέψη να πάμε να πάρουμε μέρος σε έναν αγώνα ήταν απλά για τη χαρά, αλλά με το καλημέρα σας συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά πράγματα, όπως αυτά που προανέφερα. Έτσι λοιπόν σήμερα έρχεται η ώρα που η πόλη αυτή, η Πτολεμαΐδα, η αγαπημένη μας Πτολεμαΐδα, που ξεκίνησαν όλα από εδώ, ήρθε η ώρα που αγκαλιάζει λοιπόν όλη αυτή τη σκέψη και όλη αυτή τη προσπάθεια. Η μεγάλη μου χαρά είναι ότι όλο αυτό ξεκινάει από τα μικρά παιδιά του μικρού νηπιαγωγείου που είναι απέναντι από την εργασία μου. Αγκαλιάστηκε από την πρώτη στιγμή που είδανε το μικρό μας παραμύθι «Τρέξε Μαζί Μου» και ήρθαμε σε συνεννόηση με το ειδικό σχολείο το τοπικό. Υπάρχει μία αγκαλιά από το ένα και από το άλλο σχολείο και νομίζω ότι βάζοντας τα παιδιά μπροστά, γιατί αυτός ήταν πάντα ο στόχος μου, είναι το μεγάλο μήνυμα προς όλη την κοινωνία. Με τα μικρά παιδιά, με τα παιδιά γενικά, πιστεύω ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να αλλάξει αυτός ο κόσμος και να γίνει καλύτερος. Ευχαριστώ την Πτολεμαΐδα, ευχαριστώ όλους που σήμερα παρευρίσκονται εδώ πέρα. Αλλά και αυτοί που δεν ήρθανε, το ξέρω ότι σκέψη τους είναι μαζί μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, μια μεγάλη αγκαλιά προς όλους. Από το Σύλλογο Δρομέων και Οδηπόρων Εορδέας ήρθαμε σήμερα σε αυτή την εκδήλωση, την όμορφη, όπως σε κάθε εκδήλωση η οποία μας ζητείτε να βοηθήσουμε με τον τρόπο μας. Σαν Σύλλογος Δρομέων ήρθαμε να βοηθήσουμε την οργάνωση του αγώνα εντός εισαγωγικών που θα πραγματοποιηθεί, ο οποίος γίνεται σε συνεργασία με το ειδικό σχολείο και το έκτο νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας για τα παιδιά με κινητικά προβλήματα. Είμαστε δίπλα τους, όλοι διαφορετικοί, αλλά όλοι ίσοι. Να γίνετε πιο συχνά
για να αναδείξουμε το ταλέντο αυτών των παιδιών, γιατί πρόκειται για ταλέντο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το ΕΚ, τον Υπηαγωγείο και το Ειδικό για αυτή τη κίνηση που κάνουν και να ξέρουν πως ο Δήμος είναι αρρωγός σε ό,τι χρειαστείτε και φυσικά ό,τι μπορούμε να κάνουμε.